Το 19 δέχτηκα το έργο του Παντοδύναμου Θεού τις έσχατες ημέρες. Στις συναντήσεις επαινούσαν τη συναναστροφή, τη γρήγορη κατανόηση και το καλό επίπεδό μου. Αργότερα επιλέχθηκα επικεφαλής ομάδας και δεν άργησα να επιλεγώ Ευαγγελικός Διάκονος. Μετά από αυτό, εκτελούσα τα καθήκοντά μου πιο ένεργα. Κήρυτα το Ευαγγέλιο και έκανα συναντήσεις. Η συναναστροφή μου είχε μεγάλη αποδοχή και ο επικεφαλής επαινούσε τη δουλειά μου. Αυτό μου έδινε μεγάλη χαρά και θεωρούσα ότι είχα πολύ καλό επίπεδο. Για να με θαυμάζουν περισσότεροι, διάβαζα τον Λόγο του Θεού, έβλεπα ταινίες από τον Οίκο του Θεού και βίντεο αναγνώσεων. Ωστόσο, τότε επιδείκνυα λίγη κυριολεκτική κατανόηση αντί να αναζητώ το θέλημα του Θεού ή να ασκώ την αλήθεια. Στις συναντήσεις, συναναστρεφόμουν εφόλης της ύλης για να δείχνω ότι κατανοώ περισσότερα. Συναναστρεφόμουν και για πράγματα που δεν κατανοούσα καλά, για να νομίζουν οι άλλοι πως ξέρω τα πάντα. Επίσης, για να κάνω εντύπωση στον επικεφαλής, προσποιούμουν ότι ήμουν πολύ δυνατός. Στην αρχή, είχα αντιλήψεις για το έργο του Θεού, αλλά θεωρούσα πως αν τις έλεγα, ο επικεφαλής θα νόμιζε ότι δεν καταλάβαινα την αλήθεια. Οπότε, τις έκρυβα σκόπιμα από τον επικεφαλής. Ήταν σαν να φορούσα προσωπείο. Αυτός που έβλεπαν οι άλλοι ήταν μόνο μία ψευδαίσθηση. Μήνες μετά, επιλέχθηκα επικεφαλής, υπεύθυνος για το Ευαγγελικό έργο. Το συγκεκριμένο έργο απαιτούσε επίπεδο, διάκριση και ικανότητα εργασίας. Θεωρούσα ότι από όλους στην Εκκλησία, μόνο εγώ είχα αυτά τα προσόντα. Οπότε ο Θεός με όρισε να εκτελέσω αυτό το καθήκον. Λόγω των προβιβασμών μου, ένιωθα διαφορετικός, ο πιο ενθουσιώδης στην αναζήτηση της αλήθειας. Κάποιος που ο Θεός αγαπούσε και ευνοούσε. Ως υπεύθυνος για το Ευαγγελικό έργο, σήμαινε ότι είχα το δικαίωμα να αποφασίσω ποιος μπορούσε να ενταχθεί στην Εκκλησία και ποιος όχι. Έτσι, γινόμουν συνεχώς όλο και πιο αλαζονικός. Και ένιωθα ότι ήμουν υπεράνω των αδελφών μου. Ότι μπορούσα να δίνω εντολές και ότι οι αδελφοί και αδελφές μου έπρεπε να με ακούν. Με τέτοιο σκεπτικό δεν ήταν δύσκολο να συνεργάζεσαι. Ναι, έχεις δίκιο. Στο έργο της Εκκλησίας ήθελα να αποφασίζω μόνος και να έχω την τελευταία λέξη. Μιας και ένιωθα ικανός για το έργο, κατήχα τις αρχές και δεν χρειαζόμουν ούτε απόψεις ούτε και συμβουλές. Υποτιμούσα τους αδελφούς μου. Ήθελα να αντικαταστήσω μια επικεφαλής ομάδας μέσω επίπεδου ανεξάρτητα από την απόδοσή της. Επιπλέον, θεωρούσα τους αδελφούς και τις αδελφές υφιστάμενους και τους αντιμετώπιζα όπως ήθελα. Λόγου χάρη, σε μια συνάντηση, συζητούσαν τον τρόπο που κήρυταν το Ευαγγέλιο και θεώρησα πως δεν το έκαναν σωστά, οπότε τους αποπήρα και τους είπα τι θεωρούσα ότι έπρεπε να κάνουν. Μια αδελφή ασκούσε τα καθήκοντά της με τρόπο που δεν έβρισκα σωστό. Την αντιμετώπισα σφοδρά, χωρίς συναναστροφή. Οι αδελφοί και οι αδελφές θα ένιωθαν πίεση. Ναι. Αργότερα μου είπε η αδελφή ότι δεν ήθελε να συνεργαστεί μαζί μου. Σε μια συνάντηση, ο επικεφαλής ρώτησε για τυχόν δυσκολίες και η αδελφή ανέφερε αμέσως το πρόβλημά μου. Ότι δεν συναναστρεφόμουν, τους αντιμετώπιζα σφοδρά και ότι το έκανα με πολύ επικριτικό τρόπο. Άλλοι είπαν ότι τους αντιμετώπιζα αυθαίρετα και αποκάλυψαν την αλαζονία μου, χρησιμοποιώντας το λόγο του Παντοδύναμου Θεού. Η αλαζονία σου ήταν πλέον πολύ σοβαρή. Έτσι είναι. Υπήρχαν μάλιστα αδελφοί και αδελφές που μου μίλησαν για την αλαζονία μου. Με έβρισκαν αυστηρό όταν ρωτούσα για το έργο των άλλων και μου έγραφαν μηνύματα, λέγοντας «Αδελφέ, γιατί μίλησες έτσι, τους κάνεις να νιώθουν αρνητικά». Άλλοι έλεγαν «Μιλάς πάντα υποτιμητικά στους άλλους. Δεν μιλάς ποτέ στους αδελφούς και τις αδελφές επί ίσης όρης». Και έτσι κάποιοι δεν θέλουν να σου μιλούν και άλλοι δεν θέλουν πια αυτό το καθήκον. Αφού με επέπληξαν και με αντιμετώπισαν, η περηφάνεια μου είχε πληγεί. Πίστευα ότι είχα την αγάπη και την εύνοια του Θεού. Αλλά όταν με εξέθεταν και με απέρριπταν, ένιωθα πολύ αρνητικά. Χωρίς εικόνα και γόητρο, δεν είχα πια κίνητρο. Έκανα ό,τι έπρεπε μηχανικά, έστελνα ειδοποιήσεις.
Δεν ήμουν επιμελής. Δεν παρακολουθούσα το έργο των άλλων. Ούτε φρόντιζα να λύνω τα προβλήματά τους. Δεν ενδιαφερόμουν για τις ανάγκες τους. Αργότερα, μία αδελφή το πρόσεξε και μου έστειλε το λόγο του Θεού. Ο Θεός λέει, αφότου ο Σατανάς διεύθυρε τους ανθρώπους, η φύση τους επιδεινώθηκε και έχασαν τη λογική των κανονικών ανθρώπων και δεν ενεργούν πια από τη θέση του ανθρώπου. Μα γεμάτοι φιλοδοξίες ξεπέρασαν τη θέση τους και λαχταρούν να ανέβουν πιο ψηλά. Τι σημαίνει πιο ψηλά? Να ξεπεράσουν τον Θεό, τους ουρανούς και όλα τα υπόλοιπα. Γιατί όμως οι άνθρωποι προδίδουν τέτοιες διαθέσεις? Σε τελική ανάλυση, η φύση του ανθρώπου είναι υπερβολικά αλαζονική. Οι περισσότεροι κατανοούν την έννοια της λέξης αλαζονία. Πρόκειται για έναν απαξιωτικό όρο. Αν κάποιος επιδεικνύει αλαζονία, οι άλλοι πιστεύουν ότι δεν είναι καλός άνθρωπος. Όταν κάποιος είναι αλαζονικός, οι άλλοι πάντα υποθέτουν ότι είναι κακοποιός. Κανείς όμως δεν θέλει να το αποδίδεται αυτός ο όρος. Στην πραγματικότητα όλοι είναι αλαζονικοί. Και όλοι οι διεφθαρμένοι άνθρωποι έχουν αυτή την ουσία. Κάποιοι άνθρωποι λένε, δεν είμαι αλαζονικός. Ποτέ δεν θέλησα να γίνω αρχάγγελος. Να ξεπεράσω τον Θεό και όλα τα υπόλοιπα. Ήμουν πάντα ιδιαίτερα σωστός στη συμπεριφορά και υπάκουος. Όχι πάντα λανθασμένα αυτά τα λόγια. Από όταν έγιναν αλαζονικοί, στη φύση και την ουσία, συχνά παρακούν τον Θεό και αντιστέκονται σε Αυτόν και δεν ακολουθούν τα λόγια Του. Δημιουργούν αντιλήψεις για Αυτόν, κάνουν πράγματα που Τον προδίδουν. Εξυψώνουν και καταθέτουν μαρτυρία στον εαυτό τους. Λες ότι δεν είσαι αλαζονικός, μα ας υποθέσουμε ότι σου επιτρεπόταν να γίνεις επικεφαλής σε μία εκκλησία. Δεν σε αντιμετώπιζα, ούτε σε έκρινε ή σε βοηθούσε η οικογένεια του Θεού. Αφού θα ήσουν για λίγο επικεφαλής της, θα έφερνα στους ανθρώπους τα πόδια σου και θα τους έκανες να υποταχθούν ενώπιόν σου, στο σημείο να σε θαυμάζουν και να σε σέβονται. Και γιατί θα το έκανες αυτό? Θα το καθόριζε η φύση σου. Θα ήταν μια φυσική αποκάλυψη. Δεν χρειάζεται να το μάθεις από άλλους, ούτε να στο διδάξουν. Δεν χρειάζεται να σου δώσουν οδηγίες ή να σε αναγκάσουν να το κάνεις. Αυτού του είδους η κατάσταση έρχεται φυσικά. Τα κάνεις όλα για να σε επαινούν, να σε εξυψώνουν, να σε λατρεύουν, να σου υποτάσσονται και να σε ακούν σε όλα τα πράγματα. Επειδή σε αφήνουν να είσαι επικεφαλής, συμβαίνει αυτό και δεν μπορεί να αλλάξει. Και πώς προκύπτει αυτή η κατάσταση? Καθορίζεται από την αλαζονική φύση του ανθρώπου. Η εκδήλωση αλαζονίας είναι επανάσταση και αντίσταση κατά του Θεού. Όταν οι άνθρωποι είναι αλαζόνες, υπερόπτες και αυτάρες και έχουν την τάση να στείλουν ανεξάρτητα βασίλεια και να ενεργούν κατά βούληση. Επίσης, φέρνουν άλλους στα χέρια τους και τους προσελκύουν στις αγκάλες τους. Το ότι οι άνθρωποι κάνουν αλαζονικά πράγματα αποδεικνύει ότι η ουσία της αλαζονικής φύσης τους είναι του Σατανά, είναι του Αρχαγγέλου. Ναι. Όταν η αλαζονία και η έπαρσή τους φτάνουν σε ένα ορισμένο επίπεδο, τότε δεν έχουν πλέον θέση για το Θεό στην καρδιά τους και ο Θεός παραμερίζεται. Έπειτα επιθυμούν να γίνουν Θεός, να κάνουν τους ανθρώπους να τους υπακούσουν και γίνονται ο Αρχάγγελος. Αν έχει σατανική αλαζονική φύση, ο Θεός δεν έχει θέση μέσα σου. Ακόμα και αν πιστεύεις στον Θεό, ο Θεός δεν θα σε αναγνωρίζει πλέον. Θα σε βλέπει ως κακοποιό και θα σε αποκλείσει. Αμήν. Αμήν. Αφού τα διάβασα, αναλογίστηκα τη συμπεριφορά μου. Από την αρχή της πίστης μου, έχαιρα θαυμασμού και ενθάρρυνσης. Έλεγαν ότι είχα καλό επίπεδο. Συναναστρεφόμουν καλά και προβιβάστηκα. Οπότε ένιωθα ξεχωριστός και καλύτερος από τους γύρω μου. Η αλαζονική φύση μου με έκανε να νομίζω ότι ο Θεός με αγαπούσε και με ευνοούσε. Ένιωθα ξεχωριστός και ανώτερος από τους άλλους. Και άρχισα να επιπλήττω και να περιορίζω τους άλλους. Προσπαθούσα μάλιστα να τους ελέγχω και να επιβάλλομαι. Φερόμουν ακριβώς σαν τον Αρχάγγελο. Πράγματι. Είχα μεγάλη ιδέα για τον εαυτό μου. Αφού με εξέθεσαν και με αντιμετώπισαν, συνειδητοποίησα πως δεν ήμουν όσο τέλειος φανταζόμουν. Ίσα-ίσα ήμουν πολύ αλαζονικός και διεφθαρμένος. Θεωρούσα ότι ήμουν υπεράνω και ότι ο Θεός με ευνοούσε. Αλλά αυτό ήταν στη φαντασία μου. Σωστά. Έτσι είναι. Μέρες μετά, διάβασα το χωρίο του Λόγου του Θεού που εξέθετε τους αντίχριστους. Ας δούμε το βίντεο. Καλώς.
ο παντοδύναμος Θεός λέει. Οι αντίχριστοι είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν οποιοδήποτε τίμημα για χάρη της κοινωνικής τους θέσης και της ικανοποίησης της φιλοδοξίας τους, για τον στόχο τους να ελέγχουν την Εκκλησία και να γίνουν θεοί. Συχνά εργάζονται μέχρι αργά τη νύχτα και ξυπνούν ξημερώματα, κάνοντας πρόβες για τα κηρύγματά τους στις πρώτες πρωινές ώρες, και όλα αυτά προκειμένου να εξοπλιστούν με το δόγμα που χρειάζονται για να εκφωνήσουν υψηλά κηρύγματα. Κάθε μέρα συλλογίζονται ποια από τα λόγια του Θεού θα χρησιμοποιήσουν για να εκφωνήσουν τα υψηλά κηρύγματά τους, ποια λόγια θα εμπνεύσουν θαυμασμό και έπαινο στους εκλεκτούς και στη συνέχεια μαθαίνουν αυτά τα λόγια απ' έξω. Έπειτα σκέφτονται πώς να ερμηνεύσουν αυτά τα λόγια με τρόπο που να αποδεικνύει την ευφυΐα και τη σοφία τους, κοπιάζοντας όσο και οι φοιτητές που διεκδικούν μια θέση στο κολέγιο. Όταν κάποιος εκφωνήσει ένα καλό κήρυγμα ή ένα κήρυγμα που παρέχει κάποια φώτιση ή ένα κήρυγμα που παρέχει κάποια θεωρία, ένας αντίχριστος θα το πάρει, θα το συνθέσει και θα το κάνει δικό του κήρυγμα. Κανένας κόπος δεν είναι υπερβολικά μεγάλος για έναν αντίχριστο. Ποιο λοιπόν είναι το κίνητρο και η πρόθεση πίσω από αυτόν τον κόπο του? Ένα πράγμα τον παρακινεί: να μπορεί να κηρύττει αυτά τα λόγια, να τα λέει καθαρά και με ευκολία, να τα κατέχει με ευχέρεια, ώστε οι άλλοι να δουν ότι ο αντίχριστος είναι πιο πνευματικός από αυτούς, ότι έχει μεγαλύτερη εκτίμηση στα λόγια του Θεού, ότι αγαπάει περισσότερο τον Θεό. Με αυτόν τον τρόπο, ένας αντίχριστος μπορεί να κερδίσει τη λατρεία κάποιων ανθρώπων γύρω του. Ένας αντίχριστος αισθάνεται ότι αυτό είναι κάτι που αξίζει τον κόπο και κάθε προσπάθεια, τίμημα ή δυσκολία. Η ουσία της συμπεριφοράς των αντίχριστων είναι να χρησιμοποιούν διαρκώς διάφορα μέσα και μεθόδους, ώστε να επιτύχουν τον στόχο τους να αποκτήσουν κύρος, να πάρουν τους ανθρώπους με το μέρος τους και να τους κάνουν να τους ακολουθούν και να τους σέβονται. Είναι πιθανό στα βάθη της καρδιάς τους να μην ανταγωνίζονται σκόπιμα με τον Θεό για την ανθρωπότητα, αλλά ένα πράγμα είναι βέβαιο. Ακόμη και όταν δεν ανταγωνίζονται με το Θεό για τους ανθρώπους, επιθυμούν και πάλι να έχουν κύρος και δύναμη επάνω τους. Ακόμη και όταν έρχεται η ημέρα κατά την οποία αντιλαμβάνονται πως ανταγωνίζονται με τον Θεό για κύρος και χαλιναγωγούν λίγο τον εαυτό τους, εξακολουθούν να χρησιμοποιούν διάφορες μεθόδους προκειμένου να επιδιώξουν το κύρος και το γόητρο. Είναι ξεκάθαρο στην καρδιά τους ότι θα εξασφαλίσουν πραγματικό κύρος, κερδίζοντας την έγκριση και τον θαυμασμό των άλλων. Εν ολίγης, μολονότι ό,τι κάνουν οι αντίχριστοι φαίνεται να περιλαμβάνει κάποια εκτέλεση των καθηκόντων τους, η συνέπεια αυτού είναι να εξαπατούν τους ανθρώπους, να τους κάνουν να τους λατρεύουν και να τους ακολουθούν, οπότε η εκτέλεση του καθήκοντός τους με αυτόν τον τρόπο αποτελεί εξύψωση και μαρτυρία περί του εαυτού τους. Η φιλοδοξία τους να ελέγχουν τους ανθρώπους και να κερδίσουν κύρος και δύναμη στην Εκκλησία δεν θα αλλάξει ποτέ. Πρόκειται για έναν ξεκάθαρο αντίχριστο. Ανεξάρτητα από το τι λέει ή κάνει ο Θεός και ανεξάρτητα από το τι ζητά από τους ανθρώπους, οι αντίχριστοι δεν κάνουν αυτό που θα πρέπει να κάνουν. Δεν εκπληρώνουν τα καθήκοντά τους με τρόπο που αρμόζει στα λόγια και τις απαιτήσεις του. Ούτε εγκαταλείπουν την επιδίωξή τους για δύναμη και κύρος ως αποτέλεσμα της κατανόησης των ομιλιών του και λίγου από το νόημα της αλήθειας. Η φιλοδοξία τους και οι επιθυμίες τους εξακολουθούν να υπάρχουν, εξακολουθούν να κυριεύουν την καρδιά τους και να ελέγχουν όλο τους το είναι, κατευθύνοντας τη συμπεριφορά και τις σκέψεις τους και καθορίζοντας το μονοπάτι στο οποίο βαδίζουν. Πρόκειται για έναν πραγματικό αντίχριστο. Αμήν. Ο Θεός λέει ότι οι αντίχριστοι, για να κερδίζουν τον έπαινο και τη λατρεία των άλλων, ξεγελούν τον κόσμο με την ψευδαίσθηση πως υποφέρουν. Σκέφτηκα, έτσι δεν ήμουν.
Αναζητούσα δόξα και κύρος και ό,τι έκανα ήταν για να με θαυμάζουν οι άλλοι. Διάβαζα πολύ τον Λόγο του Θεού. Καμιά φορά ως αργά τη νύχτα. Στόχος μου ήταν να καταλάβω καλά τα δόγματα για να κάνω επίδειξη στους άλλους. Ναι. Είδα σε εμένα εκδηλώσεις αντίχριστον που αποκάλυπτε ο Λόγος του Θεού. Ένιωσα καταδικασμένος από τον Θεό και με κυρίευσε αγωνία. Μόνο που δεν τόλμησα να πω στους άλλους την πραγματική κατάστασή μου. Από φόβο μη θεωρηθώ αντίχριστος και αποπέμφθω. Την ίδια περίοδο, μία αντίχριστος απομακρύνθηκε από την Εκκλησία. Έδειχνε μεν να δαπανά για τον Θεό και να αναζητά το λόγο του για συναναστροφές. Αλλά η ίδια δεν έκανε πράξη τον λόγο του. Και όταν κάτι δεν συμβάδιζε με τις αντιλήψεις της, ήταν αρνητική. Αρνιόταν το έργο του Θεού και ενοχλούσε όσους ερευνούσαν την αληθινή οδό. Είδα σε εμένα πράγματα που έμοιαζαν με εκείνη. Για παράδειγμα, συναναστρεφόμουν πάνω στο λόγο του Θεού, αλλά την ίδια στιγμή δεν τον έκανα πράξη. Στις δυσκολίες βασιζόμουν στο μυαλό και το επίπεδό μου, μα δεν έψαχνα ούτε το θέλημα του ούτε την αλήθεια. Είδα ότι είχα εκδηλώσεις όμοιες με τις αντίχριστες και άλλες εκδηλώσεις αντίχριστων που αποκάλυπτε ο λόγος του παντοδύναμου Θεού. Φοβήθηκα περισσότερο μη γίνω αντίχριστος και αποπεμφθώ. Εκείνη την περίοδο πάσχιζα να συγκρατώ την αγωνία μου μπροστά στους άλλους. Αλλά ήμουν πολύ πεσμένος και ένιωθα σαν να είχα καταδικαστεί σε θάνατο. Σταδιακά, η κατάσταση σοβάρευε και γινόμουν πιο αμυντικός και πιο καχύποπτος. Ένιωθα ότι είχα κακή φύση. Ξεγελούσα και έλεγχα τους άλλους. Και όπως οι αντίχριστοι θα διέκοπτα το έργο του οίκου του Θεού. Στη σκέψη αυτή, τρομοκρατήθηκα πολύ. Δεν είχες καθαρή ματιά. Κρατούσες άμυνες. Μάλιστα. Τότε δεν έβλεπα διαφορά ανάμεσα στη διάθεση και την ουσία ενός αντίχριστου. Ούτε κατανοούσα το θέλημα του Θεού σε αυτό το περιβάλλον. Νόμιζα πως θα με εξάλειφε ο Θεός όπως την αντίχριστη και πως δεν είχα ελπίδα να ευλογηθώ. Οπότε παραπονιόμουν. Αγνόησα κάθε αντίρρηση για να πιστέψω και να κάνω το καθήκον. Ως και το μέλλον μου απαρνήθηκα και έφυγα για να κηρύξω το Ευαγγέλιο μακριά. Πλήρωσα υψηλό τίμημα και όμως θα πάω στην κόλαση να τιμωρηθώ. Αν ήξερα την κατάληξη, δεν θα είχα δαπανήσει τόσα. Θα είχα έστω κάποιες φυσικές ανέσεις. Πολύ επικίνδυνη κατάσταση. Πήγες ενώπιον του Θεού να αναζητήσεις την αλήθεια και να ρυθμίσεις την κατάστασή σου. Τότε, μόνο ο προορισμός μου με απασχόλουσε, όχι το θέλημα του Θεού. Ήμουν σε επιφυλακή και παρεξηγούσα τον Θεό. Τελικά, παραιτήθηκα από επικεφαλής. Γιατί φοβόμουν πως αν διατηρούσα ένα τέτοιο καθήκον, σίγουρα θα με απέπεμπαν. Έπαψα πια να είμαι ανοιχτός. Από φόβο μη με κατακρίνουν και με αντιμετωπίσουν για το αληθινό μου πρόσωπο. Δεν συνεργαζόμουν με κανέναν. Και κρατούσα απόσταση από αδελφούς και αδελφές. Αργότερα, με το πρόσχημα του κηρύγματος του Ευαγγελίου, γύρισα στην άπιστη οικογένειά μου. Με τον κατατρεγμό και την επίκριση, έγινα πιο αρνητικός. Συνέχισα να πηγαίνω σε συναντήσεις, με μισή καρδιά. Ένιωθα πολύ αδύναμος, πως είχα φτάσει στο τέρμα της πίστης μου. Και εγκατέλειψα τον οίκο του Θεού. Δηλαδή έκοψες τις επαφές με τους αδελφούς. Μάλιστα. Αφού άφησα την εκκλησία, η καρδιά μου ήταν κενή. Ήμουν κλεισμένος όλη μέρα και δεν είχα όρεξη για τίποτα. Αν και οι δικοί μου δεν με κατέτρεχαν πια και είχα φυσικές ανέσεις, δεν ένιωθα παρά φόβο και πολλές ενοχές. Έτρεμα πως θα με τιμωρούσε ο Θεός επειδή τον πρόδωσα. Φοβόμουν την κόλαση, φοβόμουν και τον θάνατο και σκεφτόμουν τρόπους για να απαλύνω την αγωνία μου. Διαβάζα βιβλία κοινωνικής επιστήμης. Μήπως έβρισκα κάτι να ανακουφίσει την ψυχή μου. Αλλά τίποτα. Τίποτα δεν απάλυνε το μαρτύριο που βίωνα μέσα μου. Το μόνο που έκανα ήταν να περιμένω να πεθάνω. Ναι, τίποτα δεν μπορεί να τόσο όσο να προδίδεις τον Θεό. Να τον εγκαταλείπεις. Ναι. Αλήθεια.
πώς κατάφερες να αντιστρέψεις την κατάσταση? Αργότερα, προσευχόμουν στον Θεό να με γλιτώσει από το βάσανο. Άκουγα ύμνους και διάβαζα τα λόγια του Θεού. Τότε αφύπνισε την καρδιά μου μόνο ο λόγος του Θεού. Διάβασα στο λόγο του Θεού. Ο παντοδύναμος Θεός λέει: «Μερικοί άνθρωποι έχουν τη διάθεση ενός αντίχριστου και συχνά επιδεικνύουν εκφάνσεις ορισμένων διεφθαρμένων διαθέσεων, αλλά ταυτόχρονα με αυτές τις εκφάνσεις αναλογίζονται και γνωρίζουν τον εαυτό τους και είναι σε θέση να αποδεχθούν και να κάνουν πράξη την αλήθεια, ενώ μετά από λίγο καιρό μπορεί να παρατηρηθεί σε αυτούς αλλαγή. Αυτοί είναι πιθανό να λάβουν τη σωτηρία». Υπάρχουν εκείνοι που όταν διαβάζουν τα λόγια του Θεού, συχνά αναπτύσσουν αντιλήψεις και παρανοήσεις από την αποκάλυψη του Θεού για τις διεφθαρμένες καταστάσεις των ανθρώπων και την καταδίκη του για τους ανθρώπους. Γίνονται αρνητικοί και αδύναμοι, νομίζοντας ότι τα λόγια του Θεού απευθύνονταν σε αυτούς, ότι ο Θεός τους εγκαταλείπει και δεν θα τους σώσει. Γίνονται αρνητικοί σε βαθμό που να δακρύζουν και δεν θέλουν πλέον να ακολουθούν τον Θεό. Αυτό είναι στην πραγματικότητα μια παρανόηση για τον Θεό. Δεν ξέρετε τι σημαίνει εγκατάλειψη. Δεν ξέρετε ποιους ανθρώπους εγκαταλείπει ο Θεός ή υπό ποιες συνθήκες το κάνει. Υπάρχουν αρχές και πλαίσιο σύμφωνα με τα οποία ο Θεός παραμερίζει τους ανθρώπους ή τους εγκαταλείπει πλήρως. Εάν δεν έχεις πλήρη γνώση αυτών των λεπτομερών θεμάτων, θα γίνεις υπερβολικά ευαίσθητος και θα οριοθετείς τον εαυτό σου με βάση μερικά λόγια του Θεού. Δεν είναι αυτό προβληματικό? Υπάρχουν στιγμές που ο Θεός αποφεύγει τους ανθρώπους και στιγμές που τους αφήνει στην άκρη για ένα διάστημα, ώστε να κάνουν την αυτοκριτική τους. Όμως δεν τους έχει απαρνηθεί. Τους δίνει την ευκαιρία να μετανοήσουν. Ο Θεός απαρνείται αληθινά μόνο τους μοχθηρούς που διαπράττουν πολλές κακές πράξεις, τους μη πιστούς και τους αντίχριστους. Μερικοί άνθρωποι λένε: «Αισθάνομαι να μου λείπει το έργο του Αγίου Πνεύματος και από καιρό έχω μείνει χωρίς τη διαφώτισή του. Με έχει απαρνηθεί ο Θεός?» Πρόκειται για λανθασμένη αντίληψη. Εδώ υπάρχει πρόβλημα διάθεσης. Οι άνθρωποι είναι κυκλοθυμικοί. Ακολουθούν πάντα τη δική τους λογική. Είναι πάντα γελοί και στερούνται λογικής. Δεν είναι αυτό πρόβλημα διάθεσης? Λες ότι ο Θεός έχει απαρνηθεί, ότι δεν θα σε σώσει. Άρα έχει προκαθορίσει το τέλος σου? Ο Θεός απλώς σου είπε μερικά θυμωμένα λόγια. Πώς μπορείς να λες ότι σε έχει εγκαταλείψει εσένα, ότι δεν σε θέλει πια? Υπάρχουν περιπτώσεις που δεν μπορείς να αισθανθείς το έργο του Αγίου Πνεύματος, αλλά ο Θεός δεν σου έχει στερήσει το δικαίωμα να διαβάζεις τα λόγια Του, ούτε έχει καθορίσει το τέλος σου, ούτε έχει κόψει το δρόμο σου προς την σωτηρία. Οπότε, γιατί είσαι τόσο αναστατωμένος? Είσαι σε κακή κατάσταση. Υπάρχει πρόβλημα με τα κίνητρά σου. Υπάρχουν θέματα με την ιδεολογική σου άποψη. Η πνευματική σου κατάσταση είναι διαταραγμένη. Και αν δεν προσπαθείς να διορθώσεις αυτά τα πράγματα αναζητώντας την αλήθεια και συνεχώς παρερμηνεύεις και κατηγορείς τον Θεό και ρίχνεις την ευθύνη στον Θεό και μάλιστα λες «Ο Θεός δεν με θέλει, οπότε δεν πιστεύω πια σε Αυτόν», δεν είσαι γελίος? Δεν φέρεσαι παράλογα? Αμήν. 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 Ο λόγος του Θεού μίλησε στην καρδιά μου. Κατάλαβα ότι ο Θεός δεν με είχε εξαλείψει ή καταδικάσει, δεν είχε καθορίσει την έκβασή μου. Σωστά. Αντίθετα, ο λόγος του αποκάλυψε τη διεφθαρμένη διάθεσή μου και το λάθος μονοπάτι μου. Γιατί μόνο έτσι θα γνώριζα τον εαυτό μου. Ήταν μια μεγάλη ευκαιρία να αλλάξω. Ναι. Ήταν. Η κρίση, η αποκάλυψη και το κλάδεμά του είχαν γίνει όλα για να με σώσει. Μα εγώ, με τις αντιλήψεις μου, παρερμήνευα το θέλημά του. Έβλεπα καταδίκη στην κρίση και την αποκάλυψή του.
και νόμιζα πως θα εξαλειφθώ. Πίστευα λανθασμένα πως αφού είχα εκδηλώσεις αντίχριστου, ο Θεός δεν με ήθελε πια και ότι προοριζόμουν να καταστραφώ. Βέβαια, όλες οι εκδηλώσεις μου ήταν κανονικές στα μάτια του Θεού. Ναι. Ναι. Μόλον ότι εκδήλωνα τη διάθεση ενός αντίχριστου. Ωστόσο, δεν είχα φτάσει στο σημείο να θεωρούμε αντίχριστος. Ο Θεός εξαλείφει και τιμωρεί όσους έχουν ουσία αντίχριστου. Αυτοί δεν μετανοούν, γιατί η φύση και η ουσία τους είναι κακοήθεις, γιατί απεχθάνονται και αποστρέφονται την αλήθεια. Ναι. Δεν παραδέχονται ποτέ ό,τι λάθος και αν κάνουν. Και τα κάνουν όλα για να διατηρούν τη θέση τους και το γόητρό τους. Εγώ αντιλαμβανόμουν τη βαθιά διαφθορά και το σφάλμα μου. Οπότε είχα ευκαιρίες για μετάνοια. Ακριβώς. Ακριβώς. Είχα μόνο διάθεση αντίχριστου. Δεν ήταν ότι δεν δεχόμουν την αλήθεια. Ακριβώς. Δόξα τω Θεώ. Όταν χειρίζεσαι σωστά τον εαυτό σου, έχεις ένα δρόμο. Έτσι. Τότε όμως δεν κατανοούσα το θέλημά του, ούτε γνώριζα την αγάπη ή τη δίκαιη διάθεσή του. Νόμιζα πως, αφού ο Θεός δεν με ήθελε πια, όποια προσπάθεια ήταν μάταιη. Αν δεν απολάμβανα σαρκικές απολαύσεις, δεν θα είχα τίποτα. Όταν ανατρέχω σε όλα αυτά που έκανα, νιώθω τρομερή ντροπή μέσα μου. Ορκίστηκα πολλές φορές στον Θεό ότι θα τον ακολουθούσα. Αλλά αφού κρίθηκα και εκτέθηκα, έγινα παθητικός. Αρνήθηκα τη σωτηρία του, έχασα την πίστη μου. Και επέστρεψα πίσω για να βρω στον κόσμο σαρκικές απολαύσεις. Είχα εγώ συνείδηση. Τώρα που κατάλαβα το θέλημά του, ξαναβρήκα την ελπίδα. Ένιωθα σαν να γύρισα από το σκοτάδι. Εγκατέλειψα τα πάντα γύρω μου. Στοχαζόμουν το λόγο του. Έψαλα ύμνους, αναζητούσα το θέλημά του και άκουγα απαγγελίες. Ήταν σαν να έπαιρνα το δρόμο της πίστης από την αρχή. Δόξα σου, Θεός. Δόξα του Θεού. Έλαβα πάλι το έλεος του Θεού και ένιωσα την παρουσία του. Σταδιακά βρήκα εσωτερική γαλήνη και χαρά. Mm. Και ένιωσα την επιθυμία να επιστρέψω στην εκκλησία. Ωστόσο, δεν ήξερα αν θα με δεχόταν η εκκλησία. Προσευχήθηκα στον Θεό να με ελεήσει και να με σώσει. Λίγο αργότερα, ένα άλλο χωρίο του Λόγου του Θεού με έκανε να καταλάβω καλύτερα το θέλημά του. Mm. Ας δούμε το βίντεο. Εντάξει. Ο παντοδύναμος Θεός λέει, αρκετά χρόνια μετά την έναρξη αυτού του σταδίου του έργου, υπήρχε ένας άνθρωπος που πίστευε στον Θεό, αλλά δεν επεδίωκε την αλήθεια. Το μόνο που ήθελε ήταν να βγάλει χρήματα και να βρει σύντροφο, να ζήσει τη ζωή των πλουσίων και έτσι εγκατέλειψε την εκκλησία. Αφού περιπλανήθηκε για μερικά χρόνια, τώρα έχει επιστρέψει. Αισθάνεται μεγάλη μεταμέλεια στην καρδιά του και έχει χύσει αμέτρητα δάκρυα. Αυτό αποδεικνύει ότι η καρδιά του δεν εγκατέλειψε εντελώς τον Θεό, πράγμα που είναι καλό. Έχει ακόμη μια ευκαιρία και ελπίδα να σωθεί. Αν είχε σταματήσει να πιστεύει και είχε γίνει ίδιος με τους άπιστους, τότε θα είχε χαθεί τελείως. Αν μπορεί να μετανοήσει πραγματικά, τότε υπάρχει ακόμα ελπίδα για αυτόν. Αυτό είναι σπάνιο και πολύτιμο. Ανεξάρτητα από το πώς ενεργεί ο Θεός και ανεξάρτητα από το πώς μεταχειρίζεται τους ανθρώπους, ακόμα κι αν τους μισεί, τους απεχθάνεται ή τους καταργέται, εάν κάποια μέρα κάνουν στροφή και επιστρέψουν, τότε θα παρηγορηθώ πολύ, διότι αυτό θα σημαίνει ότι εξακολουθούν να έχουν λίγο χώρο για τον Θεό στην καρδιά τους. Ότι δεν έχουν χάσει εντελώς την ανθρώπινη λογική τους ή την ανθρώπινη φύση τους. Ότι ακόμη θέλουν να πιστέψουν στον Θεό και έχουν τουλάχιστον κάποια πρόθεση να τον αναγνωρίσουν και να επιστρέψουν ενώπιόν του. Για τους ανθρώπους που έχουν στα αλήθεια τον Θεό στην καρδιά τους, ανεξάρτητα από το πότε έφυγαν από τον οίκο του Θεού, εάν επιστρέψουν και εξακολουθούν να αγαπούν αυτήν την οικογένεια, τότε θα συνδεθώ κάπως συναισθηματικά και θα παρηγορηθώ κάπως από αυτό. Ωστόσο, εάν δεν επιστρέψουν ποτέ,
θα θεωρήσω ότι είναι κρίμα. Εάν μπορέσουν να επιστρέψουν και να μετανοήσουν πραγματικά, τότε η καρδιά μου θα γεμίσει ιδιαίτερη ικανοποίηση και παρηγοριά. Το γεγονός ότι αυτός ο άνθρωπος εξακολουθούσε να είναι σε θέση να επιστρέψει, δείχνει ότι δεν είχε ξεχάσει τον Θεό. Επέστρεψε επειδή στην καρδιά του εξακολουθούσε να λαχταρά τον Θεό. Ήταν πολύ συγκινητικό όταν συναντηθήκαμε. Όταν έφυγε, φερόταν σίγουρα αρκετά αρνητικά και ήταν σε άσχημη κατάσταση. Αν όμως μπορεί να επιστρέψει τώρα, αυτό αποδεικνύει ότι εξακολουθεί να έχει πίστη στον Θεό. Ωστόσο, το αν μπορεί ή όχι να συνεχίσει να προχωράει μπροστά αποτελεί άγνωστο παράγοντα, καθώς οι άνθρωποι αλλάζουν τόσο γρήγορα. Στην εποχή της Χάριτος, ο Ιησούς είχε ίκτο και χάρη για τον άνθρωπο. Εάν χανόταν ένα πρόβατο από τα 100, θα άφηνε τα 99 για να ψάξει το ένα. Τα λόγια αυτά δεν αντιπροσωπεύουν κάποιο είδος μηχανικής μεθόδου, ούτε κάποιον κανόνα. Αντιθέτως, δείχνουν την επίγουσα πρόθεση του Θεού να φέρει τη σωτηρία στους ανθρώπους, καθώς επίσης και τη βαθιά αγάπη του για αυτούς. Δεν είναι τρόπος να κάνει πράγματα. Είναι είδος διάθεσης, είδος νοοτροπίας. Έτσι, κάποιοι άνθρωποι εγκαταλείπουν την Εκκλησία για 6 μήνες ή για 1 χρόνο ή έχουν τόσες αδυναμίες ή υποφέρουν από τόσες παρανοήσεις και όμως η ικανότητά τους να αντιληφθούν αργότερα την πραγματικότητα, να αποκτήσουν γνώση και να κάνουν στροφή και να επιστρέψουν στον σωστό δρόμο, με κάνει να νιώθω ιδιαίτερη παρηγοριά και μου φέρνει κάποια ευχαρίστηση. Σε αυτόν τον κόσμο της ευθυμίας και της έγλης και σε αυτήν τη μοχθηρή εποχή, το να μπορεί κανείς να αναγνωρίσει τον Θεό και να ξαναμπεί στον σωστό δρόμο είναι κάτι που φέρνει πολύ παρηγοριά και ενθουσιασμό. Πάρτε για παράδειγμα την ανατροφή των παιδιών. Είτε είναι σωστά απέναντί σου ως τέκνα σου, είτε όχι, πώς θα ένιωθες αν δεν σε αναγνώριζαν και έφευγαν από το σπίτι χωρίς να επιστρέψουν ποτέ? Κατά βάθος, θα εξακολουθούσες να αισθάνεσαι ανησυχία για αυτά και θα αναρωτιώσουν πάντα. «Πότε θα επιστρέψει ο γιος μου? Θα ήθελα να τον δω. Εξάλλου, είναι ο γιος μου και δεν τον μεγάλωσα και τον αγάπησα για το τίποτα». Πάντα έτσι σκεφτόσουν. Πάντα λαχταρούσες να έρθει εκείνη η μέρα. Όλοι το ίδιο αισθάνονται για αυτό το θέμα, για να μην μιλήσουμε για τον Θεό. Δεν είναι ακόμη μεγαλύτερη η δική του ελπίδα ότι ο άνθρωπος θα βρει τον δρόμο της επιστροφής αφού έχει παραστρατήσει, ότι ο άσωτος Υιός θα επιστρέψει? Οι άνθρωποι στις μέρες μας είναι μικροί στο ανάστημα, αλλά θα έρθει η μέρα που θα καταλάβουν το θέλημα του Θεού, εκτός αν δεν έχουν καμία κλίση προς την αληθινή πίστη, εκτός αν είναι η μη πιστή, οπότε είναι ανάξιοι της έγνοιας του Θεού. Αμήν. Αμήν. Ναι. Όταν διάβασα τα λόγια του Θεού με άγγιξαν. Ένιωσα σαν να μου μιλούσε κατά πρόσωπο, όπως μιλά μια μάνα στο παιδί της. Ο Θεός με παρηγόρησε μέσα στην απόγνωσή μου, μου έδωσε ελπίδα και μου έδειξε πως η αγάπη του είναι αληθινή. Ναι, ναι. Ο Θεός δεν καταδικάζει ούτε σκοτώνει κατά βούληση. Mm. Ήρθε ενσαρκωμένος στις έσχατες ημέρες για να μας σώσει. Πράγματι. Ο Θεός δεν με είχε εγκαταλείψει όπως νόμιζα. Αντίθετα, με έκρινε και με αποκάλυπτε για τη διεφθαρμένη διάθεση και το λάθος μονοπάτι που ακολουθούσα. Ήταν η δικαιοσύνη του Θεού και ένας τρόπος να με αλλάξει. Ακριβώς. Περίμενε να μετανοήσω, αλλά είχα πολλές αντιλήψεις και παρανοήσεις για εκείνον. Έβλεπα την κρίση και τη σωτηρία του ως τιμωρία. Δεν καταλάβαινα το θέλημά του και δεν είχα στάση υπακοής. Η θέση μου ήταν πάντα προσωπική και θεωρούσα τη γνώμη μου αλήθεια. Ναι. Αν και ήμουν στασιαστικός,
Ο Θεός ήξερε τι δεν είχα και που θα την πατούσα και θα αποτύγχανα. Με καθοδήγησε βήμα-βήμα, ώσπου επανήλθα και ανέκτησα τη σύνεσή μου. Είδα την ειλικρινή πρόθεση του Θεού να μας σώσει. Ακριβώς. Όσο οι άνθρωποι κρατούν το όνομα και την οδό του, ο Θεός θα δίνει πάντα τη σωτηρία του. Ναι. Ο Θεός μας αγαπά περισσότερο. Ο Θεός είναι υπεύθυνος για τη ζωή του καθενός. Δόξα τω Θεώ. Ήξερα πως δεν θα ήταν πολύ αργά αν μετανοούσα ειλικρινά. Μπορούσα ακόμα να αλλάξω τη διεφθαρμένη διάθεση και να καταφέρω να σωθώ. Ναι. Ναι, ναι. Μόλις κατάλαβα το θέλημά του, όλη η αρνητικότητα και η παρανόηση αντιστράφηκε. Δόξα τω Θεώ. Η αγάπη του Θεού είναι μεγάλη. Πάντα ελπίζει ότι θα αλλάξουμε και δεν έπαψε ποτέ να προσφέρει σωτηρία. Ναι. Δόξα τω Θεώ. Δόξα τω Θεώ. Αργότερα, διάβασα άλλο ένα χωρίο και κατάλαβα τη σημασία του έργου της κρίσης του Θεού. Ωραία. Ας δούμε ένα βίντεο. Ναι. Ωραία. Σήμερα ο Θεός σας κρίνει, σας παιδεύει και σας καταδικάζει. Αλλά πρέπει να ξέρεις ότι ο σκοπός της καταδίκης σου είναι να γνωρίσεις τον εαυτό σου. Σε καταδικάζει, σε καταργέται, σε κρίνει και σε παιδεύει, ώστε να μπορέσεις να γνωρίσεις τον εαυτό σου, ώστε να μπορέσει να αλλάξει η διάθεσή σου και επιπλέον, ώστε να μπορέσεις να μάθεις την αξία σου και να δεις ότι όλες οι ενέργειες του Θεού είναι δίκαιες και γίνονται σύμφωνα με τη διάθεσή Του και τις απαιτήσεις του έργου Του, ότι εργάζεται σύμφωνα με το σχέδιό Του για τη σωτηρία του ανθρώπου και ότι είναι ο δίκαιος Θεός που αγαπά, σώζει, κρίνει και παιδεύει τον άνθρωπο. Εάν γνωρίζεις μόνο ότι έχεις χαμηλό κύρος και ότι είσαι διεφθαρμένος και ανυπάκουος, αλλά δεν γνωρίζεις ότι ο Θεός επιθυμεί να διασαφηνίσει τη σωτηρία Του μέσω της κρίσης και της παίδευσης που επιτελεί μέσα σου σήμερα, τότε δεν έχεις κανέναν τρόπο να αποκτήσεις εμπειρία, πόσο μάλλον δε είσαι ικανός να συνεχίσεις προς τα εμπρός. Ο Θεός δεν έχει έλθει για να σκοτώσει ή να καταστρέψει, αλλά για να κρίνει, να καταραστεί, να παιδέψει και να σώσει. Έως ότου φτάσει στο τέλος του το σχέδιο διαχείρισής του, που αριθμεί 6.000 έτη, προτού εκείνος αποκαλύψει την έκβαση κάθε κατηγορίας ανθρώπου, το έργο του Θεού επί γης θα γίνεται για χάρη της σωτηρίας. Ο αποκλειστικός σκοπός του είναι να ολοκληρωθούν διεξοδικά όσοι τον αγαπούν και να υποταχθούν στο κράτος του. Όπως και αν σώζει ο Θεός τους ανθρώπους, όλα γίνονται κάνοντάς τους να απελευθερωθούν από την παλιά σατανική τους φύση. Δηλαδή, τους σώζει κάνοντάς τους να αναζητήσουν τη ζωή. Αν δεν το κάνουν, τότε δεν θα έχουν τρόπο να δεχθούν τη σωτηρία του Θεού. Η σωτηρία είναι το έργο του ίδιου του Θεού και η αναζήτηση της ζωής είναι κάτι που πρέπει να αναλάβει ο άνθρωπος προκειμένου να αποδεχθεί τη σωτηρία. Στα μάτια του ανθρώπου, η σωτηρία είναι η αγάπη του Θεού. Και η αγάπη του Θεού δεν μπορεί να είναι παίδευση, κρίση και κατάρες. Η σωτηρία πρέπει να περιέχει αγάπη, συμπόνια και επιπλέον λόγια παρηγοριάς και απεριόριστες ευλογίες που παραχωρεί ο Θεός. Οι άνθρωποι πιστεύουν ότι όταν ο Θεός σώζει τον άνθρωπο, το κάνει συγκινώντας τον με τις ευλογίες και τη χάρη του, έτσι ώστε να μπορέσει να δώσει την καρδιά του στον Θεό. Του τέστην, το γεγονός ότι συγκινεί τον άνθρωπο αποτελεί τη σωτηρία του από εκείνον. Αυτού του είδους η σωτηρία επιτελείται μέσω του κλεισίματος μιας συμφωνίας.
Μόνο όταν ο Θεός τους προσφέρει τα εκατονταπλάσια θα υποταχθούν οι άνθρωποι ενώπιον του ονόματος του Θεού και θα προσπαθούν να τα πηγαίνουν καλά για χάρη Του και να Του φέρνουν δόξα. Αυτή δεν είναι η πρόθεση του Θεού για την ανθρωπότητα. Ο Θεός έχει έλθει να εργαστεί στη γη για να σώσει τη διαφθαρμένη ανθρωπότητα. Δεν υπάρχει αναλήθεια σε αυτό. Αν υπήρχε, τότε σίγουρα δεν θα είχε έλθει να επιτελέσει το έργο του αυτοπροσώπως. Στο παρελθόν, τα μέσα της σωτηρίας του περιλάμβαναν την επίδειξη υπέρτατης αγάπης και συμπόνιας σε βαθμό που εκείνος έδωσε όλο του το είναι στον σατανά σε αντάλλαγμα για ολόκληρη την ανθρωπότητα. Το παρόν δεν μοιάζει καθόλου με το παρελθόν. Η σωτηρία που σας παραχωρείται σήμερα λαμβάνει χώρα κατά τις έσχατες ημέρες, κατά τη διάρκεια της ταξινόμησης του καθενός ανά είδος. Τα μέσα της σωτηρίας σας δεν είναι η αγάπη ή η συμπόνια, αλλά η παίδευση και η κρίση, ώστε ο άνθρωπος να μπορεί να σωθεί πιο επισταμένος. Έτσι, όλα όσα λαμβάνετε είναι παίδευση, κρίση και ανηλαιή πάταξη. Αλλά να γνωρίζετε το εξής. Σε αυτήν την άσπλαχνη πάταξη δεν υπάρχει παραμικρή τιμωρία. Όσο σκληρά και αν είναι τα λόγια μου, αυτά που σας πλήττουν δεν είναι παρά μερικά λόγια που ίσως σας φαίνονται εντελώς άσπλαχνα. Και όσο οργισμένος κι αν είμαι, αυτά που πέφτουν πάνω σας σαν βροχή είναι και πάλι λόγια διδασκαλίας και δεν θέλω να σας βλάψω ούτε να σας θανατώσω. Δεν αποτελούν όλα αυτά γεγονός. Να ξέρετε ότι την σήμερον ημέρα είτε πρόκειται για δίκαιη κρίση είτε για άσπλαχνο εξευγενισμό και πέδεμα, όλα γίνονται για χάρη της σωτηρίας. Σήμερα, είτε ταξινομηθεί ο καθένας ανά είδος, είτε αποκαλυφθούν οι κατηγορίες του ανθρώπου, ο σκοπός όλων των λόγων και όλου του έργου του Θεού είναι η σωτηρία εκείνων που αγαπούν αληθινά τον Θεό. Η δίκαιη κρίση γίνεται για τον εξαγνισμό του ανθρώπου και ο άσπλαχνος εξευγενισμός γίνεται για την κάθαρσή του. Τα σκληρά λόγια ή η σκληρή συμμόρφωση γίνονται αμφότερα με σκοπό τον εξαγνισμό και για χάρη της σωτηρίας. Αμήν. Αμήν. Όταν το διάβασα, είδα ότι δεν είχα καταλάβει το έργο της κρίσης του Θεού. Όταν αποδέχτηκα το έργο του Θεού, είχα το έλεος και την αληθινή αγάπη του Θεού και τη διαφώτιση του Αγίου Πνεύματος. Μου αρκούσε που έχαιρα τις χάρες του Θεού. Ένιωθα σαν μωρό στα χέρια Του, αποδέκτης της αγάπης Του, ότι ήμουν τέλειος και ξεχωριστός και ότι δεν θα κρινόμουν αυστηρά από τον Θεό. Έτσι, τα αυστηρά λόγια του Θεού εξέθεσαν την παρακοή, την αντίσταση και τη διάθεση αντίχριστου που είχα. Περίμενα πως θα με εξάλειφε, αλλά να που δεν κατανοούσα το θέλημά Του. Οι άνθρωποι έχουν διαφθαρεί από τον σατανά. Μόνο η αυστηρή κρίση και παίδευση του Θεού αλλάζουν τις διεφθαρμένες διαθέσεις και μπορούν να μας σώσουν από την κυριαρχία του σατανά. Σωστά. Με τη διαφθορά μου έγινα προσωποποίηση του σατανά και χρειαζόταν η αυστηρή κρίση, αποκάλυψη, το κλάδαμα και η αντιμετώπιση του Θεού για να αφυπνιστώ. Γιατί μόνο με αυτό το έργο είδα την άσχημη όψη της διαφθοράς μου από τον σατανά. Ναι. Μόνο τότε συχάθηκα τον εαυτό μου και παρνήθηκα τον σατανά. Πράγματι. Χωρίς αυτό, θα περνιόμουν ακόμα για τέλειος και αγαπημένος του Θεού. Και δεν θα αναζητούσα ποτέ την αλήθεια, ούτε θα κοιτούσα μέσα μου. Ναι, ναι. Θα ακολουθούσα τον δρόμο του Αντίχριστου μέχρι το θάνατο. Ναι. Ενώ πίστευα, δεν ήθελα να υποφέρω. Ήθελα να με παραχαϊδεύει, να απολαμβάνω πάντα το έλεος και τις ευλογίες του σαν μωρό. Πώς να εξαγνιστώ έτσι από τον Θεό? Όχι. Από άγνοια και εγωισμό, δεν έβλεπα την αγάπη και την ευλογία στο έργο της κρίσης του Θεού. Παρεξηγούσα, απομακρυνόμουν από Αυτόν και πρόδιδα τον Θεό. Πλήρωσα βαρύ τίμημα για την άγνοια και τον εγωισμό μου. Ναι.
Όταν κατάλαβα τη σημασία του έργου της κρίσης του Θεού, ακολούθησα με σιγουριά τον Θεό και βίωσα το έργο του. Γιατί κατάλαβα πως άσχετα με τις δικές μου αντιλήψεις για το έργο του Θεού, όλα έγιναν για να αλλάξει η διεφθαρμένη μου διάθεση. Ναι. Έγιναν όλα αυτά για να σωθώ από την κυριαρχία του Σατανά. Η κρίση και η παίδευση είναι ο καλύτερος τρόπος για να σώζει ο Θεός τον άνθρωπο. Σωστά. Ακριβώς. Αν και βιώνοντας την κρίση και την αποκάλυψη των λόγων του Θεού υποφέρουμε λιγάκι, ωστόσο ερχόμαστε ενώπιόν του, στοχαζόμαστε και μετανοούμε. Όσο επώδυνο κι αν είναι, επέρχεται αλλαγή στο τέλος. Ωφελούμαστε πολύ και αυτή είναι η ευλογία του Θεού. Ναι, δόξα σε ο Θεός. Μετά, διάβασα λόγια του και κατάλαβα τι ζητά. Ο Θεός ήθελε να είμαι αληθινό δημιούργημα, να αποδεχτώ την κυριαρχία και την πρόνοιά του, να εκπληρώσω το καθήκον μου, να τον γνωρίσω και να μαρτυρήσω περί αυτού. Στην ουσία, είχα το ίδιο κύρος με τους αδελφούς και τις αδελφές. Επειδή ο Θεός μου είχε δώσει ένα συγκεκριμένο χάρισμα ή την ευκαιρία να γίνω επικεφαλής, δεν σημαίνει πως είχα μεγαλύτερο κύρος από τους άλλους. Παρέμενα δημιουργημένο πλάσμα. Ο Θεός μου έδωσε το χάρισμα ή το ταλέντο. Δεν έπρεπε να κορδώνομαι. Έπρεπε να στοχεύω στο να εκτελώ καλά το καθήκον και να γίνω ένα σωστό δημιούργημα. Αυτό είναι. Δόξα τω Θεώ, αυτό είναι το σωστό. Μα και βέβαια. Μόλις το αντιλήφθηκα, είχα ένα δρόμο άσκησης και ένιωσα μεγάλη ανακούφιση μέσα μου. Ήθελα να σπεύσω να συνεχίσω τα καθήκοντά μου. Τώρα ήμουν πιο αποφασισμένος να ακολουθήσω τον Θεό. Έσβησα ό,τι ήταν άσχετο με την πίστη στον Θεό από τον υπολογιστή και το τηλέφωνό μου. Και αποφάσισα να ακολουθήσω τον Θεό. Δόξα τω Θεώ. Αργότερα, επέστρεψα και συνέχισα να κηρύττω το Ευαγγέλιο. Δόξα τω Θεώ. Δόξα τω Θεώ. Τώρα, το πιάσα από την αρχή και συνεργαζόμουν συνειδητά με άλλους. Σε κάθε πρόβλημα, ρωτούσα την άποψη και τις προτάσεις τους και ζητούσα τη συμμετοχή τους. Έπαψα να παίρνω μόνος αποφάσεις. Και δεν επέβαλα τις απόψεις μου στους αδελφούς και τις αδελφές. Τους συμβούλευα και συνεργαζόμουν για ένα καλό δρόμο άσκησης. Επίσης, δεν έκανα πια φιγούρα για να κερδίζω το θαυμασμό τους. Ούτε ήθελα να τους ελέγχω. Δεν ήθελα πια εξουσία. Έμαθα να αναζητώ τις αρχές της αλήθειας με τους άλλους. Κάνοντας αυτά πράξη, ένιωθα μια βαθιά αίσθηση γαλήνης που δεν είχα ξανανιώσει ποτέ μου. Δόξα σε ο Θεός. Τώρα, η σχέση μου με τους άλλους είναι πιο ομαλή και εκείνοι συνεργάζονται μαζί μου. Ευγνωμονώ το Θεό για την ευκαιρία να αρχίσω από την αρχή. Δόξα σε ο Θεός. Πραγματικά νιώθω πως μόνο τα λόγια του Θεού αλλάζουν την αλαζονική μου διάθεση και την επιδίωξη κύρους. Σωστά. Αυτά μου επιτρέπουν να είμαι δημιούργημα. Συνεργάζομαι με τους άλλους για το καθήκον και ζω σαν άνθρωπος. Μέσα από αυτή την εμπειρία γεύτηκα την αγάπη του Θεού και κατανόησα κάπως τις διεφθαρμένες διαθέσεις μου. Και βλέπω καθαρά το έργο του και έχω πιο μεγάλη πίστη σε αυτόν. Δόξα τω Θεώ. Πιστεύω ότι η κρίση του Θεού δεν είναι για να καταδικάζει και να καταστρέφει ανθρώπους. Αλλά όπως λέει και ο Λόγος του Θεού, η παίδευση και η κρίση του Θεού είναι το φως. Το φως της σωτηρίας του ανθρώπου. Και δεν υπάρχει καλύτερη ευλογία, χάρη ή προστασία για τον άνθρωπο. Αμήν. Αμήν. Η φύση μου ήταν αλαζονική, η φιλοδοξία μεγάλη και οι σατανικές διαθέσεις σοβαρές. Οπότε ο Θεός χρειάστηκε αυστηρή κρίση και παίδευση για να με εξαγνίσει και να μου δείξει το σωστό δρόμο. Ευγνωμονώ τον Θεό που με έσωσε. Δόξα σε ο Θεός. Υπέροχη εμπειρία.